Μαζική είναι η συμμετοχή των υγειονομικών στην εκλογική διαδικασία που διεξάγεται σήμερα και αύριο στο αμφιθέατρο του Παγνή για την ανάδειξη της νέας διοίκησης στο συνδικαλιστικό του σωματείο. Αγωνιστική συσπήρωση υγειονομικών, ανεξάρτητη κίνηση εργαζομένων και δημοκρατική συνεργασία εργαζομένων είναι οι τρεις παρατάξεις που κατέρχονται στις αρχαιρεσίες. Μετά από δύο χρόνια εκλογές, γίνονται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαπολύει επίθεση στα δικαιώματα ασθενών και υγειονομικών, επίθεση στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε όλο το σύστημα υγείας. Σήμερα, με τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στις εκλογές, θα δώσουμε ένα μήνυμα απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης, ένα μήνυμα για ένα αγωνιστικό δυνατό σωματείο που θα στέκεται στον πλευρό των ασθενών και των υγειονομικών. Για να δώσουμε τη μάχη και την παρέμβασή μας σε δύο βασικά επίπεδα. Στη διατήρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ένα εθνικό σύστημα υγείας που να ανταποκρίνει τις σύγχρονες ανάγκες και παράλληλα να ενδυναμώσουμε τον αγώνα για τα δικαιώματα των υγειονομικών. Οι εργαζόμενοι έρχονται, ψηφίζουν για το αυριανό σωματείο που θα τους εκπροσωπήσει στα δικαιώματά τους, στην υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, αλλά και σε μια ισχυρή παρουσία μέσα στο νοσοκομείο. Στα καυτά προβλήματα στον χώρο της υγείας, καθώς και στα ζητήματα που θα δώσουν τη δική τους μάχη απέναντι στις πολιτικές που υποβαθμίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αναφέρθηκαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων Δημήτρης Βρύσαλης, Κυριάκος Οδωσάκης και Γρηγόρης Κοκοβάκης. Για ένα σωματείο που θα διεκδικεί ένα σύστημα υγείας δημόσιο και δωρεάν και για ένα σωματείο που θα πει με δυνατή φωνή απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης, κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία, κάτω τα χέρια από τους υγειονομικούς. Οι ασθενείς δεν είναι πελάτες και βεβαίως αυτό που σήμερα θα κριθεί είναι αν το σωματείο θα παραμείνει στα χέρια των εργαζομένων φάρος αισιοδοξίας και ελπίδας στους εργαζόμενους ή θα γίνει ένα σωματείο νεροκουβαλητής αυτών των πολιτικών. Θα πρέπει να βελτιωθούν άμεσα οι συνθήκες εργασίας, να είναι ασφαλείς και αξιοπρεπείς. Θα πρέπει οι ασθενείς να έχουν ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας. Θα πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί ο ρόλος και η προσφορά όλων των υγειονομικών θεσμικά και οικονομικά. Να υπερασπιζόμαστε εδώ τα δικαιώματα των συναδέλφων μας, γιατί όπως γνωρίζετε η υποστελέχωση φέρνει και μεγάλη πίεση στους εργαζόμενους. 20.000 είναι τα χρεούμενα ρεπό μέχρι τώρα και οι άδειες 2 ετών που δεν έχουν δοθεί. Στόχος όλων είναι ένα ισχυρό σωματείο που θα βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους και στους ασθενείς, υπερασπιζόμενο τη δημόσια δωρεάν υγεία, διεκδικώντας μεταξύ άλλων αξιοπρέπεια στη ζωή αλλά και συνεργασία.